στη νομοθετική επίλυση ενός ζητήματος που εδώ και χρόνια λιμνάζει, επιβαρύνοντας τη ζωή, την επαγγελματική πορεία αλλά και το βιοπορισμό 400 περίπου χιλιάδων ανθρώπων σε όλη τη χώρα, αναφέρθηκε η βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Ελένη Βατσινά, που σε ερώτησή της στη Βουλή ζήτησε συγκεκριμένες απαντήσεις και πλαίσια για την εξίσωση των πτυχίων των αποφύτων ΑΕΗ τεχνολογικού τομέα με τα αντίστοιχα ή συναφή τμήματα των νέων ακαδημαϊκών δομών. Οι απόφοιτοι των εν λόγω ιδρυμάτων έχουν στα χέρια τους σήμερα πτυχία φαντάσματα, αφού δεν υπήρξε μέρημνα για την αντιστοίχηση των πτυχίων τους με τα αντίστοιχα ή συναφή τμήματα των νέων ακαδημαϊκών δομών. Σήμερα βρισκόμαστε 4 χρόνια μετά, χωρίς να έχει δοθεί η λύση σε αυτή την ομοιρία. Και δυστυχώς η κυβέρνησή σας έχει ευθύνη γι' αυτό. Η κυρία Βατσινά απέσπασε τη δέσμευση από την Υφυπουργό Παιδείας Ζέτα Μακρύ, η οποία ανέφερε ότι είναι θέμα χρόνου η διευθέτηση του ζητήματος. Λύσατε το θέμα κατοχυρώνοντας διαδικασίες για ακαδημαϊκή αντιστοίχηση των πτυχίων των αποφύτων του πρώην ΑΕΗ τεχνολογικού τομέα με τα αντίστοιχα ή συναφή πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών, όπως αυτά προέκυψαν μετά την κύρωση των νόμων του 2018 και 2019. Μεταφέρω την κατηγορηματική δέσμευση του Υπουργού, τη δημόσια δέσμευσή του, το θέμα αυτό λύνεται, το επεξεργάζεται η Επιτροπή και είναι θέμα πολύ λίγου χρόνου. Πάντως η κυρία Βατσινά έκανε αναφορά στις απανωτές δεσμεύσεις από τις κυβερνήσεις με αρχή από το 2018, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για ζήτημα ηθικής και πολιτικής τάξης που απαιτεί άμεσα λύση και όχι λόγια, ειδικά σε μια χρονική στιγμή με φόντο τον αναβρασμό για το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και επιπλέον τις επαναλαμβανόμενες, όπως είπε, κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις για το ίδιο θέμα, χωρίς όμως μέχρι σήμερα, όπως τόνισε η κυρία Βατσινά, να έχει δοθεί ουσιαστική λύση. Υπάρχουν πολύ σπουδαίες επιπτώσεις στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφύτων αυτών. Από τις πιο γνωστές ίσως κατηγορίες είναι οι απόφοιτοι σχολών οικονομικών, οι απόφοιτοι μηχανικοί που μου είπατε ότι θα μου δώσετε και απαντήσει στη δευτερολογία σας, οι ηλεκτρολόγοι και οι βιβλιοθηκονόμοι. Είναι επίσης παράδειγμα είναι οι πτυχιούχοι πρώην ΑΕΗ τεχνολογικού τομέα που ασχολούνται στο γεωργικό τομέα και δεν συμμετέχουν στον ΕΛΓΑ και στις γεωργικές εκτελέσεις, ενώ δεν μπορούν ούτε να συμμετέχουν στη δακτοκτονία. Πληρώνουν όλοι αυτοί οι πτυχιούχοι την ιδεολειψία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και θυμούμαι εδώ και την έχω και καταγεγραμμένη την δήλωση στη Βουλή του τότε Υπουργού ότι αν τα ΤΕΗ τα αφήναμε και τα μετατρέπαμε σε τεχνολογικά ή πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών, δηλαδή πλήρης απαξίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, θα ήταν δευτεροκλασσά τα ιδρύματα. Αυτά λοιπόν τα προβλήματα τα κληρονομήσαμε και τα λύνουμε, θα τα λύσουμε τάχιστα σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια.